Ναι. Να πούμε στα δύσκολα. Ναι. Αυτά δεν είναι τα δύσκολα. Λοιπόν, έχουμε. Ναι, συγγνώμη κύριε Νίκο, αλλά. Ο Νίκος, ουλιάζει, ναι, πάνω, τον ακούω, τον ακούω, μέχρι εδώ ακούγεται. Ναι. Λοιπόν, προσωπικά ούτε θα πανηγύριζα, ναι, ούτε θα πέρναγα στην αντεπίθεση. Γιατί? Θα πέρναγα. Αν είσαι αδιοκόμενο. Όχι, λέω. Ως πολιτικές. Για βάλτε τον εαυτό στη θέση. Όχι, άλλο λέω. Του διοκόμενου σου πω. Δεν μιλάω ως πρόσωπο. Δεν μιλάω για τα πρόσωπα. Λέω για τις πολιτικές δυνάμεις. Ούτε θα πανηγύριζα, ναι, ούτε θα πέρναγα στην αντεπίθεση. Για να ξεκινήσω από το δεύτερο, δηλαδή στην αντεπίθεση. Βεβαίως και έγιναν λάθη επειδή διακυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έγιναν λάθη εγκληματικά, θα έλεγα. Σκευωρία έγινε, δεν έγινε λάθος. Όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το χαρακτηρίσει. Εντάξει. Μπορεί να το βαφτίσει. Ναι. Λέω, εγώ από τη μεριά μου λέω, γίνανε λάθη. Ναι. Και γίνανε συγκλονιστικά λάθη και μάλιστα στοχοποιήθηκαν άνθρωποι που δεν έπρεπε. Μάλιστα. Θυμάμαι ακόμα την ομιλία υψηλότητα του παράγοντα στο κοινοβούλιο, να σχεδόν να βάζει τα κλάματα ο άνθρωπος επειδή είχε στοχοποιηθεί. Του κυρίου Πικραμένου, ακριβώς. Επίσης, στοχοποιήθηκαν πολιτικοί που κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε καν, όχι να μπουν στο στόχαστρο, δεν θα έπρεπε καν να διαμορφώσουν τέτοιου είδους συνθήκες. Όταν μπαίνεις σε πόλωση, την πόλωση την πληρώνεις και εσύ που την επιλέγεις να την κάνεις. Αυτό είναι το ένα μέρος, την αντεπίθεση. Από την άλλη μεριά, δεν θα πανηγύριζα για την απελευθέρωση της κουκούλας. Γιατί, Βαγγέλη? Θα σου πω. Λίγο πιο ψύχραμα να το δούμε. Διότι πολύ φοβούμαι ότι ανοίγει μία κερκόπορτα στην Ελλάδα να μην υπάρχει καμία προστασία κανενός μάρτυρα. Γιατί? Θα σας το εξηγήσω. Είναι στο χέρι του εισαγγελέα. Βεβαίως. Εδώ θέλω να πάω. Ο νόμος είναι σαφής. Εδώ θέλω να πάω. Ο εισαγγελέας αποφασίζει και για την άρση και για τη συνέχιση. Εδώ θέλω να πάω. Εδώ θέλω να πάω. Εσύ αυτό που λες είναι σαν να λες ότι η δικαιοσύνη είναι καθοδηγούμενη. Όχι, όχι. Θα κάνει αυτό που της λέμε. Όχι, όχι. Έτσι είναι. Όχι, δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Δεν είπα καθόλου περί δικαιοσύνης. Λέω δεν θα πανηγύριζα ως πολιτική δύναμη, ως κυβέρνηση, ως οτιδήποτε, με την έννοια ότι αυτό, κατά τη γνώμη μου, ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο για το μέλλον που είναι επικίνδυνο. Βεβαίως, συμφωνώ μαζί σου, Δημήτρη, ότι έχει σχέση με τη δικαιοσύνη. Όμως, ο προστατευόμενος μάρτυρας θα πρέπει να ελέγχεται από τις διοκτικές αρχές, τις ανακριτικές, τη δικαιοσύνη, με όλους τους τρόπους, αν πραγματικά, λέω, τα στοιχεία που καταθέτει είναι συγκεκριμένα και είναι αδιάψευστα. Σωστά. Και το τρίτο και συγκεκριμένο. Από, και τρίτο και συγκεκριμένο. Ένα λεπτό, γιατί λες κάτι συγκεκριμένο, Ευαγγέλη. Ένα λεπτό. Άρα πώς απειλείται ο θεσμός? Και τρίτο και συγκεκριμένο. Πρέπει να τελειώσει. Και τρίτο και συγκεκριμένο. Και τρίτο και συγκεκριμένο. Έχω την αίσθηση ότι ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή παίζει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό σκάκι. Και το εννοώ το πολύ μεγάλο από τη θετική. Εσύ και Πρωθυπουργός. Θα σου το εξηγήσω. Η κυβέρνηση. Ναι. Η κυβέρνηση. Ένα ό, πολύ, πολύ μεγάλο. Κατά τη γνώμη μου. Ένα πολύ μεγάλο πολιτικό σκάκι και το λέω θετικά. Ναι. Δηλαδή κοινή νήματα πολιτικής. Από τη μία μεριά έχει τη σύγκρουση με τον κύριο Σαμαρά, δικαίως κατ' εμέ. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά δημιουργεί ένα νόμο περί απελευθέρωσης της κουκούλας. Μάλιστα. Που εν της πράγμαση υπάρχει ένα μικρό δίκαιο, αλλά λέω φοβάμαι ότι ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο, mm-hmm, το οποίο δεν θα υπάρχει προστασία στο εξωτερικό. Ο προστατευόμενος μάρτυρας δεν διώκεται ποτέ. Ποτέ. Εκτός, ποτέ. Αν εκτός εάν είναι απατεώνας. Αυτό το είπα. Λέμε, το είπα. Τότε γιατί το είπα. Εκτός ελάτε εάν να είναι... ανοίξουμε τη συζήτηση, παιδιά. Το είπα. Άρης και είναι ο Βάρτης όμως, να υπενθυμίσει στο τέλος, ότι είναι ένα σκάνδαλο. Σωστά. Είναι ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Μην πάμε στα παλιά, γιατί τα έχουμε πει αυτά. Τα παλιά, εδώ μιλάμε για τη στοχοποίηση 10 πολιτικών προσώπων. Παλιά όμως, ψέστησαν στον τοίχο. Τα παλιά όμως φοβούμαι ότι θα διαμορφώσουν ένα πολιτικό σκηνικό πολύς μεγάλης περίοδου. Εγώ βλέπω γι' αυτό μιλάω, για Βαγγέλη. Γι' αυτό μιλάω κάποιους για να έχουν τρομάξει, να πονάνε τα ποδαράκια τους και τα γόνατα. Ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο θα στοχοποιήσει τώρα και άλλους πολιτικούς παράγοντες. Πάμε από την άλλη μεριά. Δεν οδηγεί πουθενά. Όταν ο κύριος Τσίπρας το 2018 λέω, ενημερώθηκε από τους συνεργάτες του ότι υπάρχει ένα διερευνητέο σκάνδαλο στη ΣΥΠΑ. Mm-hmm. Ακριβώς. Στην Αμερική. Όπου εκεί ερευνήθηκαν οι γιατροί. Σωστά. Και πήγαν κάτι από δίπλα λιμοκοντόροι συνεργάτες του και του είπανε, δεν στείλουμε μια σκευωρία να καθαρίσουμε, να βάλουμε 2-3 μέσα να κερδίσουμε τις εκλογές μεθαύριο. Μάλιστα. Γιατί αυτά έχουν διατυπωθεί φωναχτά. Ο κύριος Τσίπρας δυστυχώς για εκείνον δεν αντιστάθηκε σε εκείνους που πήγαν και του είπαν έλα να κατηγορήσουμε καμιά δεκαριά,
κάτι θα πετύχουμε από όλους αυτούς. Εδώ θα τους πούμε ότι τα πήραν από την Οβάρτης και αρχίσανε και βάλανε δύο τύπους, οι οποίοι τώρα θα πάνε στο δικαστήριο και θα πούν. Θα τους ρωτήσει ο δικαστής. Πού ξέρατε, από πού μάθατε ότι ο Σαμαράς κουβάλαγε την τροχίλα τη στο Μαξίμου και κουβαλούσε μέσα τα λεφτά από την Οβάρτης? Για εξηγήστε μας. Μπροστά στο Μαξίμου. Όριστε μπροστά. Στην κεντρική είσοδο. Στην κεντρική είσοδο. Στην διπλανή τουλάχιστον να κρυφτεί. Δεν πήγε, από μέσα τη Βασιλέως Γεωργίου. Πήγε. Πήγε από την Ηρώδου. Ωραία. Για εξηγήστε μας πού το ξέρατε αυτό που το μάθατε. Και θα πάει λοιπόν και η κυρία και ο κύριος και θα εξηγήσουν μπροστά στο δικαστήριο τι και πώς, διότι του οποίου. Γιατί αυτή που. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό της αλλίωσης της δημοκρατίας και της χειραγώγησης της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Αυτό που πανηγύριζε ο κύριος Μίμης, ο Παγγελόπουλος, κάτω από την Τερατζιά, εκεί που τραβούσε και ο Σαμαράς στη βαλίτσα, που δήθεν, είναι το ίδιο σημείο, είναι η Τερατζιά. Στη μία ο κύριος Μίμης έλεγε ότι έχουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο συστάσεως του ελληνικού κράτους και την άλλη μέρα το πρωί ο κύριος Τζανακόπουλος πήγαινε το απόγευμα πήγαινε για tea time ώρα London, πήγαινε 5 o'clock, πήγαινε στον Άριο Πάγο και συζητούσε με τις τρεις κυρίες. Τρεις κυρίες, εισαγγελέας του Αγίου Πάγου, επιθεώρηση, δημόσια και διάφορα, και συζητούσαν το μεγάλο σκάνδαλο Νοβάρτης, σε εισαγωγικά. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα, πράγματι. Γιατί ο εισαγγελέας με βάση αυτόν τον νόμο έβαλε κάτω τα στοιχεία και είδε ότι αυτά τα στοιχεία είναι για τον κουβά. Κουβάς σημαίνει στην καθομιλουμένη και λίγο στη μάγκικη έκφραση, όταν ποντάρει στο άλογο, το οποίο έρχεται τελευταίο στις υποδρομίες. Και πας κουβά. Και λένε ο ένας τον άλλον, πάλι στον κουβά πήγες. Λοιπόν, τα στοιχεία είδε ο εισαγγελέας ήταν για τον κουβά. Πώς το ξέρουμε εμείς αυτό που δεν ξέρουμε άλλα τα στοιχεία? Καλημέρα σας, κυρία Βόζεμπεκ. Το ξέρουμε από την φοβερή ομιλία Αδόνιδος Γεωργιάδη πριν από μία εβδομάδα επί 15 λεπτά. Πραγματικά θα έπρεπε να την βάλουμε να μεταδοθεί. Για ποιο λόγο? Στη Βουλή. Εξηγεί στο σώμα, επειδή καταθέτει μήνυση εναντίον του Πολάκη που συνεχίζει να του λέει ότι είσαι λαδιάρης, είσαι λαδέμπορας, τα πήρες από την Οβάρτης, πήγε ο Γεωργιάς, υπέβαλε μήνυση στον Πολάκη και έπρεπε να έρθει και όντως ήρθε η ασυλία του. Αλλά εξηγεί για τρία λεπτά, τριάμισα, το βάλω το ηχητικό τώρα στο ραδιόφωνο, ο Γεωργιάδης πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στην περίπτωση. Η κυρία του Λουπάκη, δεν τη λες ούτε νεοδημοκράτησα, δεν τη λες ούτε δεξιά, είδε ότι από αυτά τα στοιχεία που κατέθεσαν αυτοί οι μάρτυρες, των οποίων τώρα η κουκούλα θα βγει γιατί πρέπει να βγει, ότι όχι απλώς δεν στοιχειοθετείται κατηγορία, δεν μπορεί να τους καλέσει καν αυτούς τους 10 να τους πει «Έλα εδώ τα πήρες». Η αρχειοθέτηση σημαίνει ότι δεν βγήκε ούτε καν κατηγορία από όσα κατέθεσαν οι μάρτυρες τα οποία πήγαν στον κουβά. Σωστό λέω. Αυτό. Στο γενικότερο σχολείο σου λέω αυτό. Αλλά γιατί πολλώνω το πολιτικό κλίμα? Θα πολλωθεί, Ευαγγέλη. Τι θα κάνει? Όταν τον έσαι στον τοίχο τον άλλον, θα σου πει και ευχαριστώ. Οι άνθρωποι δικαιώνονται τώρα. Γιατί πολλώνω το πολιτικό κλίμα? Σκέψτε τον εαυτό σου τώρα, αν είσαι στον τοίχο. Ναι, λέω. Είπα ναι, από την αρχή. Ήμουν ξεκάθαρο σε πολλά πράγματα από την αρχή. Αυτό λοιπόν που θα μεθάει, αυτό που νιώθει θυμωμένο, Ευαγγέλη μου, έπεπε. Τότε να σκεφτεί να είναι όριμος. Γι' αυτό λέμε ότι ο Τσίπρας, ό,τι του σέρβιραν. Πάω κατευθείαν στο θέμα εγώ τώρα, εκείνη το θέμα. Γιατί πολλώνω το θέμα από εδώ και μετά είναι ο Τσίπρας και ο Κασελάκης. Ο οποίο Κασελάκης στα περιφέρει. Αμπράβο. Ο Κασελάκης τώρα θα περιφέρει την Οβάρτη και τα μαύρα. Πέρα δόθε θα πηγαίνουν. Πέρα δόθε. Επομένως, ποιον θέλω να στοχοποιήσω? Πήγαμε κατευθείαν στο Zoom. Γιατί πολλώνω το πολιτικό κλίμα? Γιατί το πολλώνω τώρα το πολιτικό κλίμα? Έχω λόγο να το πολλώσω. Δεν το πολλώνει κανείς τη δικαιοσύνη, έβγαλε μια απόφαση. Έχω λόγο να το πολλώσω. Πήγε ο Μητσοτάκης τη δικαιοσύνη αυτό μαζί. Εσύ λες τώρα σαν να καθοδηγεί τη δικαιοσύνη. Όχι, δεν λέω αυτό. Και πρέπει να ακουστεί ποιος τους έβαλε.
Αν κάποιος πρέπει να υπάρχει ηθικός αυτούργος. Αυτοί οι δύο. Αυτοί οι δύο. Ποια ραντεβού έκαναν. Μπράβο. Με ποιους τα έκαναν. Και ποιος τους είπε να τα πούν. Και ποιος έδωσε το σενάριο. Γιατί την ημέρα. Γιατί την ημέρα. Και το τελευταίο. Την ημέρα. Τους έδωσε το σενάριο να πούνε. Την ημέρα. Ποιος τους έβαλε. Αυτό θα μας το πούν οι ίδιοι τώρα. Μια μέρα ο Σαράφης και η Κελέτση και είπανε. Θα κατηγορήσω ένα πρώην πρωθυπουργό, δύο πρώην πρωθυπουργούς, θα κατηγορήσω άλλα 8 πολιτικά πρόσωπα και θα πω: παίρνανε το χίλιαντες, έτσι νομίζω. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο ηχητικό, κυρία Βόζενμπεργκ, συγγνώμη, το οποίο θα το μεταδώσω τώρα στο ραδιόφωνο. Κλείνε το τελευταίο. Το τελευταίο. Δεν είναι σωστό. Υπάρχει ένα Πολάκης το πρωί εκείνη τη Δευτέρα που λέει στον Παπαδάκη, στον Αντένα. Κύριε Παπαδάκη, δεν ξέρετε ποιοι είναι οι μάρτυρες. Τους ήξερε ο Πολάκης. Άσε να τα θυμίσουμε όλα αυτά.